Χαιρετώ όλη την παρέα. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Κρύο, κλεινόμαστε στο εργαστήρι και παλεύουμε, όπως και εγώ. Σήμερα θα δούμε ένα βιντεάκι που αξίζει και αυτό την παρουσία στο εργαλείο. Είναι αμέτρητα τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη στήριξη, όπως και την αναζήτηση, παρουσίαση όσο μπορούμε τα εργαλεία τα καινούργια που έφερα που βλέπετε στο site μου της ΔΕΚΟ, όπως της ΑΕΚΕ, όπως πολλά εργαλεία που σιγά σιγά θα τα δούμε όσο προλαβαίνω κι εγώ, θα στα παρουσιάζω ένα-ένα, φέρνοντας πάντα το μηχάνημα στα όρια αντοχής. Αυτό θα δούμε σήμερα, ένα εργαλείο που αξίζει από το φοριαμό μου να το δούμε παρέιτσα και να το εξαντλήσουμε και να αναλύσουμε τις ιδιαιτερότητές του. Όταν ένα εργαλείο έχει χαμηλή τιμή, κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται στην ανάλυση του να δούμε το τι πλεονεκτήματα έχει έναντι άλλων σε αυτές τις τιμές και πόσο μπορεί να αγγίξει εργαλεία ανωτέρου επίπεδου, στο ψηλό ράφι που λέω εγώ, και μπορεί ορισμένες λειτουργίες από αυτά τα εργαλεία να τις φοράει και αυτό σε μια τόσο χαμηλή τιμή όπως είναι αυτό που θα δούμε τώρα μαζί. Πάμε να το δούμε λοιπόν και να το αναλύσουμε στα όρια αντοχής του. Αυτό, φίλοι, είναι το κουτί που συνοδεύει το εργαλείο μέχρι να φτάσει στα χέρια σας. Είναι ο κωδικός DKAG20BL01. Η φωτογραφία όπως πάντα, τα εικονίδια που αναλύουμε είναι 125 τροχός, 5x125, τα 12,5 εκατοστά διάμετρο. Μη14 είναι το στέλεχος που συγκρατεί το δαχτυλίδι ασφαλείας που κλειδώνει ουσιαστικά το δισκάκι πάνω στο μηχάνημα. Έχει, το καλό που έχει είναι έχει δύο στροφές, δύο ταχύτητες μάλλον, 3.000 και 8.500 αναλεπτό. Του speed που λέει εδώ. Στην πίσω όψη είναι τα χαρακτηριστικά το μοντέλο, ότι είναι brushless, πολύ σημαντικό στα 20V max. Τις στροφές του, ό,τι είδαμε μπροστά, και το βάρος του είναι μόλις στο 1,57 του κιλού. Πάμε να το δούμε μέσα τι περιέχει συσκευασία και να αναλύσουμε σιγά σιγά το μηχάνημα στην πραγματική του όψη. Αυτό που μου αρέσει, παιδιά, στα εργαλεία της ΔΕΚΟ, με μεγάλη χαρά τα φιλοξενώ στο κατάστημά μου, ειλικρινά σας μιλάω, είναι ο τρόπος κατασκευής του. Το όλο σκηνικό που βλέπεις με την πρώτη επαφή. Εγώ από πιτσιρικάς που έκανα συλλογή από εργαλεία, την τρέλα την έχω. Έχω εργαλεία στην αποθήκη μου που δεν τα έχω δουλέψει ποτέ. Τα είχα πάρει γιατί μου αρέσαν. Πάντα μου άρεσε η πρώτη επαφή με το εργαλείο. Έχει τις οδηγίες χρήσης, εντάξει, κάτι πολύ απλό. Το κλειδάκι απαγκίστρωσης του τροχού πάνω από το εργαλείο μας. Ένα ταχυφορτιστή, ο οποίος και αυτός, όπως και της Γιάτο, έχει την προδιάθεση και τη στάγια. Όταν φορτίζει, όταν το βγάλεις, οι μπαταρίες πάντα έχουν την τάση, έχουν επεξεργαστές μέσα πλέον, ανασυστοιχεία. Θα δούμε και ανοιχτή κάποια στιγμή, θα αναλύσουμε παιδιά και τις μπαταρίες κάποια στιγμή. Είναι ωραίο βιντεάκι να το κάνουμε αυτό. Έχουν την τάση να αυτοπροστατεύονται. Δηλαδή, αν σου αδειάσει, την καταπονήσεις, πάρεις όλη την ενέργεια με τη μία και τη βάλεις στο φορτιστή, δεν τη φορτίζει αμέσως, την αφήνει να φέρει τους κύκλους που θέλει, περνάει μία μορφή, θα έλεγα, σαν δόνηση ουσιαστικά στη φόρτιση και μετά ξεκινάει τη φόρτισή της. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί δίνει μακροζωία στη μπαταρία μας. Όπως έχουμε πει, παιδιά, που γίνεται από πολλούς φίλους αυτό ήδη στο κατάστημά μου, προμηθεύονται πολύ την μπαταρία αυτή γιατί ταιριάζει στα μακίτα μηχανήματα. Και είναι πολύ οικονομικές έναντι της αξίας της δυνατής μπαταρίας. Έχει τα λεντάκια που βλέπουμε εδώ, την φόρτισή της, την κατάσταση φόρτισης. Η υποδοχή φόρτισης είναι εδώ. Αλλά στον ταχυφορτιστή, όταν έχετε φορτιστεί από προηγούμενη σειρά που δεν έχει εδώ τέτοιο ταχυφορτιστή και είναι με το καλωδιάκι, μπορείτε να την φορτίσετε και από εδώ. Επειδή αυτή είναι πιο μεγάλη κατηγορία, μπορείτε με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και στο τοίχο να το κρεμάσετε και όπως νομίζετε εσείς, να τη βάλετε και να ξεκινήσει η φόρτισή της. Πάμε στο σώμα το οποίο αναγράφει BL Motor, το BL ξέρουμε ότι συμβολίζει το brushless, δηλαδή οι παιδιά θα κάνουμε πολλά βιντεάκια γιατί μου αρέσει να αναλύσουμε, επειδή τα εργαλεία είναι πάρα πολλά πλέον στην αγορά και από άλλες μπράντες, θα ήθελα να αναλύσουμε και τον κορμό και τον τρόπο λειτουργίας του brushless έναντι του συμβατικού μοτέρ με τα λεγόμενα καρβουνάκια. Είναι τεράστιες οι διαφορές στη μακροζωία του μηχανήματος, στην λειτουργία χαμηλής ενέργειας, στην εξοικονόμηση ουσιαστικά καλύτερα να το πω ενέργειας, έχει έως και 30%
με την ίδια μπαταρία ένα ενεργοβόρο συμβατικού τρόπου, μοτέρ έναντι του μπράσλες. Γιατί έχει πολύ πιο ομαλή κίνηση, έχει πάρα πολλά ατού. Δεν ζεσταίνεται όπως ένα μοτεράκι απλό, έχει πάρα πολλά ατού πλέον ένας μπράσλες κινητήρας. Όλα τα γκρι εργαλεία της σειράς μας, θα τα δούμε ένα-ένα, ήδη παιδιά μου γράφουν προτιμήσεις που θέλουν σειρά, να το πω προτεραιότητας, αν μου επιτρέπετε όρος, στα βίντεο. Το τασάκι του κανονικά περιέχει συσκευασία. Ένα άλλο ατού που έχει στο κυβότιό του, στο gearbox, που έχουν μεγαλύτερες κατηγορίες από αυτό σε θέμα τιμής, είναι ότι βλέπετε που κάνει ένα θόρυβο. Νομίζει ότι είναι χαλασμένος, ας πούμε, ο κινητήρας. Αυτό βασίζεται σε μια λειτουργία αναστολής ουσιαστικά. Σε περίπτωση που μαγκώσει, έχουμε τύχει πολλές φορές τα ρεύματος παλαιότερης τεχνολογίας να μαγκώσουν και να τα κουρέψουν όλα μέσα. Και κορώνα και ποινία. Αυτά τα μηχανάκια, όπως και τις άλλες κατηγορίες, Stager, Yato και τέτοια, έχουν μια αναστολή. Βλέπετε που λειτουργεί στα καστάνια. Αυτό με το που πάρει ενέργεια, φυγοκεντρίζεται κατά κάποιο τρόπο μέσα, εγκλωβίζει, κλειδώνει και γυρίζει κανονικά. Άρα όταν σου μακώσει, η αναστολή αυτή μετατίθεται στο κυβότιο και δεν κουρεύει τα γρανάζια του. Ουσιαστικά προστατεύει και εμάς από το σπάσιμο του δίσκου, σπάει πολύ πιο δύσκολα ο δίσκος, όσο και το μηχανάκι το ίδιο το προστατεύει και του δίνει μακροζωία στο gearbox, κοινώς στο κυβότιο μετάδοση ταχύτητας. Μη 14 είναι το στέλεχος, το κλασικό που ξέρουμε όλοι. Και πάμε λοιπόν να το συνδέσουμε, να το συναρμολογήσουμε, να το βάλω ένα δισκάκι κοπής, να το ζωρίσουμε και να δούμε γιατί τα χαμηλής κατηγορίας τέτοιου είδους εργαλεία μπαταρίας, όπως είναι τα σβουράκια, έχουν την τάση όταν το ζωρίσεις πάρα πολύ να κόβει πολύ εύκολα, όταν δεν είναι καλής ποιότητας το εργαλείο. Θέλω να δούμε αυτό πώς θα συμπεριφερθεί. Είμαι έτοιμος, φίλοι. Έχω βάλει 2-14 σε σειρά μασιφάκια, να μην κόψουμε στρατζαριστά, για να δούμε και το εργαλείο, να το ζωρίσω. Πολλά μηχανάκια χαμηλότερης ποιότητας από αυτά έχουν την τάση όταν το ζωρίζεις πολύ να κόβει πολύ εύκολα. Όσο πιο καλής ποιότητας είναι ο κινητήρας του, τόσο πιο δυνατός είναι στην αντίσταση με την τριβή κατά τη διάρκεια της κοπής. Ένα μικρό tip, πολλοί φίλοι με ρωτάτε αν μπαίνουν τα γράμματα απ' έξω σε ένα δίσκο, αυτός ο δίσκος, παιδιά, της Stager είναι πάρα πολύ καλός, υπόψη. Αν μπαίνουν με αυτό τον τρόπο, με τα γράμματα έξω ή με τα γράμματα μέσα. Έχω δει διαλόγους οι οποίοι δίστανται μεταξύ απόψεις. Εγώ θα σας πω κάτι το οποίο είναι απάντηση από εργοστάσιο. Και με τα γράμματα μέσα και με τα γράμματα έξω είναι ακριβώς το ίδιο. Οι σμυριδοτροχοί, αυτοί λέγονται γιατί έχουν σμυρίδα κατά την κατασκευή τους, αυτά τα τετραγωνάκια που βλέπετε είναι πλέγμα ουσιαστικά ασφαλείας. Όταν σπάσει, να μην φύγει κομμάτι. Ειδικά ο άσος, όταν έχει ένα χιλιοστό πάχος, είναι πολύ πιο επιρρεπής στο σπάσιμο. Και έτσι να το βάλεις, και αλλιώς να το βάλεις, είναι μία και αυτό. Γιατί σταμπάρεται ουσιαστικά το υλικό πάνω στο πλέγμα, το οποίο δεν έχει καμία φορά κατά την κατασκευή του δίσκου, οπότε είναι και άτοπο αν θα μπει με τη μία ή αν θα μπει με την άλλη. Κάτι που έχω δει εγώ και μ' αρέσει, όταν το βάλεις με το στεφάνι έξω το μεταλλικό, λύνει πιο δύσκολα λίγο η βίδα αυτή. Μετά τη λειτουργία του που έχει καργάρει, έχει σφίξει, λύνει λίγο πιο δύσκολα. Αν το βάλεις από τη μέσα μεριά, λύνει πιο εύκολα. Λύνει όχι κατά τη λειτουργία του, λύνει κατά την αντικατάστασή του. Σωστά. Εγώ θα το βάλω έτσι για θέμα design τώρα. Το σφίγγεις με το χεράκι σου. Έχει το κουτονάκι εδώ, το οποίο αν το γυρίσεις και το κατάς πατημένο, θα δεις ότι κλειδώνει ουσιαστικά. Άρα το κατάς πατημένο και του δίνεις μία ακόμα με το κλειδί σου και είναι έτοιμο. Οι μπαταρίες 4A, 3A, 4A και πάνω θα δείτε σε τέτοια μηχανήματα και 9A ακόμα, σε μεγαλύτερες κατηγορίες εργαλείων. Όσο πιο μεγάλη είναι η μπαταρία, αυτά θεωρούνται ενεργοβόρα μηχανήματα. Τα κομπρεσέρ, μπαταρίας, όλα αυτά. Ένα δραπανοκατσάβιτο δεν χρειάζεται τις μπαταρίες, για να είναι και πιο ελαφρύ στη χρήση. Είναι καλό. Η 4 αυτή η μπαταρία είναι πάρα πολύ καλό πάντρεμα. Συνοδεύεται στην αγορά του με το εργαλείο με 4. Βλέπουμε τη σίτα. Είναι, παιδιά, είναι πολύ πετυχιά. Από εδώ εισέρχεται ο αέρας, περνάει μέσα στον κορμό και βγαίνει απάνω. Οπότε δεν έχεις και τον κίνδυνο να το ταπώσεις, να το κλείσεις με το χέρι σου. Έχει πολύ καλό αερισμό και αυτό του δίνει και τη χαμηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία, όπως και τη μακροζωία του κινητήρα του. Θα ανοίξουμε ένα κάποια στιγμή, θα κάνουμε ένα βίντεο με
τα σωθικά των μηχανημάτων αυτών. Πάω να κόψω λοιπόν δύο σαζαριστάκια. Εγώ κανονικά, όταν κόβεις τέτοια εργαλεία, δουλεύεις απαλά. Σωστά. Με πιάνει η κάμερα εδώ. Με πιάνει μια χαρά. Λοιπόν, θα την γυρίσω και λίγο. Όταν κόβεις εργαλεία, το κόβεις απαλά, το αφήνεις και δουλεύει μόνο του. Εμείς επειδή θέλουμε να το φέρουμε στα όρια του, τώρα θα το ζωρίσω για να δούμε πού σταματάει το μοτέρ αυτό. Εδώ πίσω έχει ένα καντρανάκι με δύο. Αν το βάλω μπροστά θα το δείτε. Με δύο LED. Του δίνει και διαβάθμιση αυτό, το βοηθάει πάρα πολύ. Αν το δείτε, στη μία, στο ένα LED είναι χαμηλές στροφές. Έχει και easy start. Παιδιά, είναι σαν να μην δουλεύει το εργαλείο, δεν έχει καβαδό μηδέν. Στο δεύτερο, σηκώνει ταχύτητα. Αυτή είναι και η ταχύτητα κοπής. Πάμε λοιπόν. Εδώ φίλοι έχω ζωρίσει με μία κόλληση τις δύο βέργες από τη δεξιά μεριά, ώστε να σκαλώσει με το που κοπεί το ένα, να δούμε τι θα κάνει το μηχάνημα. Με το που απεγκλωβιστεί το πρώτο κομμάτι, το βλέπουμε ότι σκαλώνει. Αυτό και θέλω να δείτε. Το έκανα εγώ να μαγώσει εδώ. Το βλέπετε. Παρ' όλα αυτά, πετάχτηκε το σίδερο. Δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα, ούτε να σπάσει, ούτε τίποτα. Το βλέπετε που μετατοπίστηκε. Αυτό είναι η αναστολή που λέμε. Το μηχάνημα και δεν κολώνει και σταμάτησε όταν ζωρίστηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Αν δεν κολώσει εδώ ο τροχός, είναι το σίγουρο ότι κάτι θα υποχωρήσει απ' όλα. Ή το γρανάζωμά του ή ο δίσκος. Πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα αυτό. Πάω λοιπόν εδώ να κάνω την κοπή κανονικά, χωρίς μάγκωμα πλέον. Να το δούμε και μαζί. Και σταμάτησε ουσιαστικά με τον ανοιχτό. Δεν έχω να το επισυνάψω τίποτα, φίλοι. Δεν έχω να το επισυνάψω τίποτα. Πάμε να κάνουμε άλλη μία κοπή. Κάποια στιγμή θα κάνουμε βιντεάκια να μιλήσουμε για τις μπαταρίες, να μιλήσουμε για όλα. Γιατί χρειάζεται πώς λειτουργούν, με ποια φιλοσοφία ουσιαστικά λειτουργούν αυτές οι μπαταρίες. Πάω να κάνω άλλη μία κοπή. Το διατάφτα για μένα είναι η απόλυτη ισορροπία απόδοσης τιμής σε ένα εργαλείο brushless σημερινής τεχνολογίας από την εταιρεία Deco. Έχω παιδιά στο κατάστημά μου την τάση να δουλεύω με το ένστικτό μου, να δουλεύω σαν άνθρωπος που θα το έπαιρνα εγώ αυτό το μηχάνημα. Και αν αξίζει. Νομίζω ότι με τη Γιάτο, με την Deco, με τη Steiger, έχει έρθει η AEG στο καταστημά μου, θα δούμε και από εκεί μηχανήματα. Θα παρουσιάζουμε συνεχώς, γράψτε μου από κάτω ποιο θέλετε να δούμε μαζί. Αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με αυτά τα εργαλεία. Γιατί προσπαθώ να γίνω κι εγώ ένας άνθρωπος ο οποίος θα πάω σε ένα ράφι με εργαλεία και θα διαλέξω αυτό που το ένστικτό μου θα μου πει. Αυτό προσπαθώ και σε εσάς να μεταδώσω με μια γκάμα εργαλείων τα οποία αξίζει. Ποτέ δεν θα παρουσίαζα κάτι το οποίο δεν μου κεντρίζει το ενδιαφέρον και δεν μου γεμίζει εντός αγγείλης το δικό μου μάτι ώστε να συνεχίσω να το παρουσιάσω. Ό,τι παρουσιάζουμε θα είναι δοκιμασμένο πρώτα από μένα. Είμαι δίπλα σας σε όποια αγορά, ό,τι και να συμβεί, έχετε να κάνετε μαζί μου και όχι με τις εταιρείες απρόσωπα από μένα. Δεν περνάτε πάνω από μένα, θα είμαστε παρέτσα. Εύχομαι να βοήθησα στο τι κάνει αυτό το εργαλείο, αν το δείτε σε ένα ράφι ή στο κατάστημά μου. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.